Η ομιλία απόψη είναι για την ανάγκη, αυτό που πιστεύω εγώ είναι η ανάγκη, και το όφελος του να απελευθερωθούμε από το εγώ μας. Το εγώ, η προσωπικότητα, είναι ένα όργανο της ψυχής. Είναι το παράθυρο, αν θέλετε, της ψυχής προς το υλικό κόσμο. Αλλά σαν παράθυρο είναι λίγο βρώμικο. Υπάρχει τώρα στο ίντερνετ, κυκλοφορεί μία ιστορία για μία γυναίκα που κοιτάει έξω από το παράθυρο και βλέπει ότι ποτέ η γειτόνισσα δεν μπορεί να κάνει τα ρούχα της να είναι πολύ καθαρά. Είναι πάντα κάπως βρώμικα τα ρούχα της. Και σκέφτηκε, αναφέρεται στον άντρα της, τι κρίμα, αυτή η γυναίκα δεν έχει μάθει τον τρόπο να κάνει τα ρούχα της πολύ καθαρά. Και ένα πρωί ξυπνάει και βλέπει πολύ καθαρά τα ρούχα της γειτόνισσας και αναφέρεται στον άντρα της, τι κοίταξε, κοίταξε πώς τα ρούχα της σήμερα, πόσο καθαρά, λέει, ναι, σήμερα καθάρισα τα τζάμια. Δυστυχώς, κάπως έτσι είμαστε. Βλέπουμε πολλά στραβά έξω εκεί, αλλά είναι τα τζάμια. Τα μάτια μας, το εγκέφαλός μας, το σύστημα πεπαιθήσεων μας. Και βλέπουμε πολλά πράγματα έξω εκεί να φταίνε. Τον ουσιαστικά το πρόβλημα είναι στην δική μας αντίληψη και στον εαυτό μας. Ουσιαστικά βλέπουμε τον εαυτό μας έξω εκεί. Τώρα το εγώ έχει την θέση του. Είναι ένα απέροχο εργαλείο. Δεν το έχουν τα ζώα, δεν το έχουν τα φυτά ή τα ζουζούνια. Και γι' αυτό είναι πολύ εύκολο να έχουμε παρέα ένα σκύλο ή μία γάτα, γιατί ποτέ δεν έχει μία διαφορετική γνώμη. Δεν βγάζει ένα εγώ και το αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί δεν μας λέει ποτέ τίποτα που θίγει το εγώ μας. Με τους ανθρώπους έχουμε πρόβλημα, επειδή δικό μας εγώ συγκρούεται με δικό τους. Τότε το εγώ σαν όργανο της έκφρασης του Θείου μέσα στην ύλη είναι χρήσιμο. Γι' αυτό το έχουμε, να μπορούμε να συνοηθούμε σε αυτό το επίπεδο, να μπορούμε να επιβιώσουμε. Έναν άνθρωπο χωρίς καθόλου εγώ πιθανόν θα βρίσκεται σε μία ψυχιατρική κλινική. Και υπάρχει μία πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ του φωτισμένου και του ανθρώπου που είναι στην ψυχιατρική κλινική. Και οι δύο δεν βιώνουν όρια του αυτού τους. Δεν έχουν όρια. Επηρεάζονται από τα πάντα που υπάρχει γύρω τους, βιώνουν μία ενότητα με τα πάντα. Και αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα και αυτό μπορεί να είναι φώτιση. Άρα μας δόθηκε το εγώ σαν εργαλείο της επιβίωσης, της συνεννόησης, της δημιουργίας για την πραγμάτωση στόχων εδώ στην γη. Είναι πολύ καλό εργαλείο, υπερέτη, αποτελεσματικό για την δημιουργία μας στο υλικό πεδίο. Δεν είναι καλός οδηγός, δεν είναι καλός εφέντης, δεν είναι καλός δικτάτορας του να υπακούμε συνέχεια τις απεριόριστες ανάγκες του εγώ για επιβεβαίωση, για αναγνώριση, για ασφάλεια, για ψευδεστήσεις, αν θέλετε, της ελευθερίας. Όλα αυτά έρχονται από τις ψευδεστήσεις του εγώ. Είναι σαν να μπούμε στο αυτοκίνητό μας και να ρωτήσουμε το αυτοκίνητο πού πρέπει να πάμε. Τώρα με το GPS κάτι μπορούμε να βρούμε. Αλλά το αυτοκίνητο δεν πρέπει να αποφασίσει πού θα πάμε.
εμείς πρέπει να αποφασίσουμε. Το αυτοκίνητο είναι να μας βοηθήσει να πάμε εκεί. Το εγώ δεν πρέπει να αποφασίσει πού θα πάμε, τι θα κάνουμε με την ζωή μας. Έχει άγνοια, έχει πνευματική άγνοια. Νομίζει ότι είναι αυτό το σώμα και νομίζει ότι είμαστε αυτή η προσωπικότητα και νομίζει ότι η ύπαρξή μας τελειώνει εκεί. Άρα τότε το εγώ πάντα θα επιλέξει αποφάσεις που κάνει το εγώ να νιώθει ασφάλεια, που πολλές φορές είναι εις βάρος των άλλων. Είναι εγωιστικές αποφάσεις που αδιαφορούν. Το εγώ μας ουσιαστικά αδιαφορεί για πώς είναι ο άλλος. Θέλει μόνο την ασφάλεια του, την αξία του να βεβαιώνεται και δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το πώς είναι οι άλλοι. Σαν πνεύμα, σαν εκφράσεις του Θείου, σαν συνειδητότητα πνευματική, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Σαν θεία συνειδητότητα, εμείς αγαπάμε όλους τους ανθρώπους που ούτε καν γνωρίζουμε και όλους τους ανθρώπους που το εγώ μας δεν αγαπάει. Εμείς όμως τον αγαπάμε, ό,τι και να μας έχει κάνει. Το εγώ μας όμως δεν τον αγαπάει, ό,τι και να έχει κάνει. Και είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μια διευκρίνηση εδώ. Δεν είμαστε ένα εγώ που έχει μία ψυχή. Δεν έχουμε ψυχές. Είμαστε οι ψυχές που έχουμε ένα εγώ. Είναι πολύ σημαντικό. Βάλαμε αυτή την τάξη. Είμαι ψυχή, δεν έχω ψυχή. Όπως δεν είμαι το σώμα, έχω ένα σώμα. Δεν είμαι το εγώ, έχω ένα εγώ. Τώρα, το εγώ δημιουργήθηκε βασικά να επιτρέψει και να διευκολύνει πρώτο την επιβίωση. Η πρώτη ανάγκη του εγώ είναι η επιβίωση. Αν δεν έχετε εξασφαλισμένη την επιβίωση, δεν θα έρχεστε εδώ απόψη. Δεν ήρθε κανένας που δεν έχει φαΐ απόψη και δεν έχει μέρος να κοιμηθεί απόψη. Το θα δούμε πού θα πάει η οικονομική κρίση, ίσως σιγά σιγά να φτάσουμε και εκεί. Το δεύτερο που θέλει το εγώ είναι η ασφάλεια. Εκτός από την επιβίωση, να είναι ασφαλής. Να νιώθει ότι δεν κινδυνεύει από άλλους ανθρώπους, δεν κινδυνεύει από το καιρό, από μικρόβια, από άγρια ζώα, να νιώθει ασφάλεια.